Check Tech Now, Κώστας εδώ, και σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing, ίσως το πιο μεγάλο και πιο ακριβό σχετικά unboxing που έχω κάνει μέχρι τώρα. Θα ανοίξουμε το notebook Toshiba Satellite NB10A103 που ο σιδηρόδρομος είναι, για να δούμε τι έχει. Το συγκεκριμένο notebook, παιδιά, εν συντομία, έχει Celeron επεξεργαστή N2810, 2 GB RAM στα 1600 MHz, ναι, ξέρω είναι μικρή η RAM αλλά αναβαθμίζεται. Λοιπόν, 500 GB σκληρό 5400 RPM SATA. Και θα μου πείτε γιατί δείχνεις ένα τόσο μικρό σε χαρακτηριστικά laptop, notebook στην ουσία, και τι έχει το ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου notebook είναι ότι για την τιμή του, που η οποία είναι αρκετά χαμηλή, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι γύρω στα 350 ευρώ, έχει πλήρη True Bright LED οθόνη με touch, δηλαδή έχει touch οθόνη στα 300 ευρώ με όλο το πακετάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι αρκετά απλό. Τα χαρακτηριστικά του τα γράφει εδώ πέρα στο πλάι, μαζί με την τιμούλα από κάτω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν είναι προσφορά των παιδιών από το PC Lab Wind LIMNOS, τα οποία μου το έδωσαν και αυτό για να το κάνω unboxing και να το δείξω, να δω κι εγώ πως είναι και αν αξίζει, γιατί αυτό που μου είπαν ότι μπορεί να είναι μικρό σε χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που μετράει στο συγκεκριμένο είναι η οθόνη του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φοράει Windows 8.1, να τα ανοίξω παράλληλα, και επίσης έχει Bluetooth, εντάξει, λάνα, σύρματο εννοείται. Οπότε αυτό που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο λαπτοπάκι, αχρώματο σαν σημείο όπως βλέπουμε, να τα αφήσω λίγο εδώ στο πλάι. Λοιπόν, πολύ απλό. Πολύ απλή συσκευασία, μας έδωσε ο παρακιστής κάτω. Λοιπόν, πολύ απλή συσκευασία. Έχει μέσα τα καλώδια του φορτιστή του και ένα manual, το οποίο manual έρχεται στα ελληνικά, έχει οδηγό γρήγορης εκκίνησης και εγχειρίδιο οδηγιών για ασφάλεια και άνεση. Πρώτη φορά που βλέπω να υπάρχει μόνο ελληνικό manual, πραγματικά εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πριν να τα ανοίξω, πάμε να δούμε πρώτα το φορτιστή. Λοιπόν, ο φορτιστής του είναι αυτός εδώ και το καλώδιό του αυτό εδώ. Πρέπει να είναι αρκετά μακρύ, θα τα δούμε κιόλας. Ναι, είναι αρκετά μακρύ, οπότε νομίζω το μήκος του θα είναι πολύ μεγάλο, οπότε θα μπορούμε και να το συνδέσουμε σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα. Πολύ καλό αυτό, θετικό θα έλεγα. Λοιπόν, βάζουμε το φορτιστή μας στην άκρη, δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, είναι σχετικά μικρός πάντως για notebook. Πάμε να δούμε το αυτό καθεαυτό προϊόν. Λοιπόν, είναι αρκετά μικρό, 11,6 ίντσες σας είπα. Ας ξεκινήσουμε, ας τα πετάξω αυτά στην άκρη. Ας ξεκινήσουμε η επιφάνεια του γκρι ματ. Από κάτω έχουμε, ξεκινήσουμε τα εύκολα βασικά, από κάτω είναι η μπαταρία και από εδώ η πρόσβαση στη RAM και στο σκληρό μας δίσκο. Έχει ένα σηματάκι των Windows 8 που σημαίνει ότι είναι εγγυημένο για Windows 8, 8.1, τα συγκεκριμένα για Windows 8.1. Θα πάρουν και την έκδοση 8.1 δωρεάν νομίζω λοιπόν. Επίσης, από τη μία πλευρά έχουμε μία VGA θύρα για να το συνδέσουμε με εξωτερική οθόνη. Έχουμε αυτό εδώ, πρέπει να είναι η Ethernet του, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Ethernet του είναι, έχει και θύρα Ethernet. Έχουμε μία USB 3 θύρα εδώ, μία HDMI θύρα, οπότε από αυτή την πλευρά θα είναι η κάρτα γραφικών του ενσωματωμένη. Έχουμε μία θύρα από την άλλη πλευρά για microSD κάρτες. Έχουμε αυτό εδώ, είναι για τα ακουστικά μας. Δεν έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούμε να συνδέσουμε jack για εξωτερικό μικρόφωνο από ό,τι φαίνεται. Οπότε έχει μόνο για ακουστικά θύρα, δύο θύρες USB και από εδώ είναι η τροφοδοσία του. Η τροφοδοσία του, όπως βλέπουμε, είναι ένα απλό καρφί jack, δεν είναι μαγνητικό. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά βαρούτσικο, θα έλεγα ότι είναι γύρω στο 1,5 με 2 κιλά περίπου. Μπροστά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, από πίσω επίσης δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Να σας πω, είναι ωραίο, το σχήμα του είναι πάρα πολύ όμορφο, η επιφάνειά του είναι πάρα πολύ... Δεν γυαλίζει, κάτι που μου αρέσει στα λάπτοπ, δεν θέλω να γυαλίζουν τα λάπτοπ. Λοιπόν, Αυτό εδώ είναι, παιδιά, να βγάλω το προστατευτικό του. Έχουμε το on-off button, ένα πληκτρολόγιο, προφανώς είναι αρκετά μικρό, είναι 11,6 inches είπαμε, είναι λίγο πιο μεγάλο από netbook. Να σας πω, να βάλω τα χέρια μου να δω πως είναι. Είναι αρκετά μικρά τα πλήκτρα, είναι η αλήθεια. Επίσης παρατηρώ εδώ ότι το spacebar είναι επίσης αρκετά μικρό σε σχέση με το υπόλοιπο πληκτρολόγιο. Και εδώ πέρα έχουμε την υποδιαστολή και τον τόνο και πιο μετά το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει κάποιους, αλλά είναι αρκετά άνετο. Και κάνει ένα μικρό κενάκι εδώ, η αλήθεια είναι, μεταξύ space, οπότε μπορεί να φανεί σε κάποιους λίγο παράξενο. Λοιπόν, τα πλήκτρα είναι πολύ μικρής διαδρομής, σχεδόν ίσα ίσα που πατιούνται για να γλιτώσουμε χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω κατά τη δακτυλογράφηση. Θα το δούμε κιόλας πώς δουλεύει. Εδώ πέρα έχουμε τα αυτοκόλλητα τίποτα του ιδιαίτερου, ότι μας λέει ότι έχει Intel Celeron. Ο επεξεργαστής του δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, το ξαναλέω. Και το σήμα της Satellite, τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ έχουμε το touch με δύο πλήκτρα, δεξιά-αριστερά. Και βλέπουμε μεγάλο Enter, μεγάλο Backspace, μεγάλο Shift, το μετράει νομίζω. Τα Page Up, Page Down είναι εδώ πέρα. Caps Lock από αυτήν εδώ την πλευρά. Και τα κουμπιά πάνω κάτω δεξιά-αριστερά. Γενικά να σας πω, έχει αρκετά ωραία αίσθηση. Μου θυμίζει, η αλήθεια είναι, πληκτρολόγιο από tablet. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ήταν το πρώτο setup του και δεν μπορούσα να σας έχω να περιμένετε τζάμπα, το έβαλα, το ρύθμισα, έβαλα όλες τις ρυθμίσεις για αρχή που χρειαζόταν, ώστε να το ανοίξουμε. Μετά από αυτό, λογικά, θα ανοίγει σχεδόν κατευθείαν. Το συγκεκριμένο, αυτό που μου αρέσει και έχω προσέξει πάρα πολύ, είναι ότι η οθόνη του έχει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμορφη απόκριση. Έχει τα Windows, τα Pro, οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μπούμε και στην επιφάνεια εργασίας. Πάμε λίγο να δούμε στα γρήγορα στις εφαρμογές μας, να βρούμε το textbook, ώστε να δοκιμάσουμε, να γράψουμε, να χειριστούμε λίγο το πληκτρολόγιο, γιατί αυτό θα λέω κυρίως, να δω τι λέει και πώς ανταποκρίνεται. Να δούμε αν είναι τόσο καλό ή όχι. Σας πω την αλήθεια, έχει πολύ περίεργη αίσθηση που έχω συνηθίσει στο μηχανικό. Μου φαίνεται τρομερά τρομερό μικρό πάτημα και τα πλήκτρα, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μικρά. Αν κάποιος έχει τεράστια χέρια όπως τα δικά μου, λίγο ίσως να του φανεί περίεργο το πώς γράφει το πληκτρολόγιο. Να σας πω, εντάξει, δεν ξέρω, προσωπικά μου φαίνεται λίγο άβολο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε πώς γράφει και με το οθόνης. Νομίζω ότι το touch, τον τόνο πετάμε παρατεταμένα. Το touch, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει περισσότερο. Αυτό είναι που όντως πραγματικά τελικά ισχύει για το συγκεκριμένο, ότι η οθόνη του είναι αρκετά καλή, η απόκριση της είναι πάρα πολύ όμορφη. Τώρα θα μου πείτε, για ποιο λόγο να πάρω αυτό μάλλον και να μην πάρω κάποιο tablet με Windows 8 ίσως, αν θέλω, για να το δοκιμάσω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη τιμή, αυτή τη στιγμή από όσο ξέρω και σας είπα και πριν, γίνει στα 3,5 εκατοστάρικα το συγκεκριμένο. Θα πάρουμε tablet με τα RTM, δεν θυμάμαι ποια είναι η έκδοση, η οποία δεν έχει αυτό εδώ, δεν έχει την επιφάνεια εργασίας. Οπότε δεν μπορούμε να καταστήσουμε αρχεία Excel, προγράμματα, κάποιο office προφανώς, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε για τα λεφτά του έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Σας είπα, μπορεί να μην έχει super επεξεργαστή, η RAM του είναι γρήγορη, 1600 MHz, αλλά είναι 2 GB. Να σας πω την αλήθεια, τα Windows 8 συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά και άψογα με τόση χαμηλή μνήμη. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μια εφαρμογή λίγο, όσο ώρα σας λέω για το συγκεκριμένο, να δούμε πώς θα τα αποκρίνονται και οι μέτρο εφαρμογές. Το touch του είναι αρκετά ακριβίας. Λοιπόν, νομίζω ότι το touch του, πραγματικά η οθόνη του είναι όλα τα λεφτά για το συγκεκριμένο. Πολύ όμορφα, πραγματικά. Και αν γίνει και η αναβάθμιση στα 8,1 που προεριλαμβάνεται, είναι δωρεάν για το συγκεκριμένο, νομίζω θα είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να μπούμε και στο Internet λίγο, με τον Internet Explorer. Το πληκτρολόγιο του έχει καλή απόκριση σχετικά. Πάμε να δούμε, αναζήτηση στο web, σε παρακαλώ, βάλε μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το κανάλι μας, θα το κάναμε το touch, να δούμε κατά πόσο θα είναι άμεση η απόκρισή του. Και Enter, να δούμε, θα μας προτώσει, το βρήκε, πολύ ωραία. Κλείνω από εδώ το πληκτρολόγιο, πατάω το κανάλι μας. Λοιπόν, ώρες σκέφτομαι όταν ξανακάθομαι σε μηχανήματα. Λοιπόν, ο ήχος του είναι αρκετά καλός, όπως ακούμε. Έχετε, είναι ικανοποιητικότατα. Λοιπόν, ώρες σκέφτομαι ότι όταν κάθομαι σε τέτοια μηχανήματα επάνω με συμβατικούς δίσκους, πόσο μπροστά είναι η SSD πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα μας με το συγκεκριμένο, αν πέσει και SSD πάνω του, θα ανεβάσει με την τιμή του, αλλά θα το απογειώσει. Το συγκεκριμένο προσπαθεί να κρατήσει την τιμή όσο πιο χαμηλά γίνεται, ώστε να προσφέρει μέσα στο πακέτο μια αρκετά καλή οθόνη, η οποία έχει και μια κάμερα, ξέχασα να σας το πω εδώ πέρα, όσο φαίνεται, όσο είναι δυνατόν να φανεί, για Skype συνομιλίας. Λοιπόν, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό τον ανταγωνισμό, κρατώντας κάποια πράγματα λίγο πιο κάτω, ώστε να προσφέρει μια αρκετά ικανοποιητική οθόνη, θα έλεγα. Λοιπόν, να στο κλείσω αυτό τον ήχο λίγο μέχρι να φορτώσει το βίντεο, για να δούμε σε full screen τι λέει και αν μπορεί να σηκώσει 720p. Λοιπόν, τα unboxing όλα τα κάνω σε 720p προς το παρόν, σε λίγο ενδέχεται να τα κάνουμε σε πιο καλή ανάλυση. Λοιπόν, για να το τρέξουμε. Λοιπόν, είναι το Hanzo που δείξαμε. Το βίντεο παίζει αρκετά καλά. Από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δεν έχει κανένα θέμα. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα ήθελα να δω στο συγκεκριμένο, κλείσιμο όλων των καρτελών, κλείσιμο αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, the conclusion για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι το εξής. Το συγκεκριμένο μηχάνημα σίγουρα δεν με ενθουσίασε, έχω χειριστεί πολύ καλύτερα και πολύ πιο άμεσα μηχανήματα. Αλλά για το χαμηλό του κόστος προσφέρει μία πάρα πολύ καλή και άμεση και σε απόκριση οθόνη, με πολύ ωραία ανάλυση χρωμάτων. Νομίζω ότι η ανάλυση χρωμάτων του είναι εντυπωσιακότατη, θα έλεγα. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία αντίθεση, πάρα πολύ ωραία αίσθηση καθώς τη χειρίζεσαι. Απλά υστερεί, και σε αυτό που πρόσεξα είναι ότι θα ήταν σίγουρα πολύ καλή προσθήκη, αντί για το συμβατικό 500GB δίσκο που έχει, αν είχε έναν SSD. Νομίζω πραγματικά θα έπαιρνε φωτιές στο συγκεκριμένο μηχάνημα και θα ήταν πάρα πολύ όμορφη η αποκρισή του. Λοιπόν, έχουμε Windows 8, τα οποία με το που το πάρετε αναβαθμίζεται αυτόματα στα Windows 8.1, απλά πρέπει να κάνετε τη διεργασία αφού το συνδέσετε στο store. Το πληκτρολόγιο του δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πληκτρολόγιο το οποίο έχει το συμβατικό του, δηλαδή το πληκτρολόγιο το οποίο έχει μέσα προκατεστημένο το σύστημά μας, αυτό εδώ πέρα. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Βοηθάει και όταν θες να γράψεις, είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά η αίσθησή του ήταν, μου θύμισε λίγο το Lumia, η αλήθεια είναι, στο χειρισμό, που με έκανε να χαρώ. Η τιμή του είναι 350 ευρώ και συνιστάται για αυτούς που θέλουν φορητότητα, θέλουν να έχουν ένα μηχάνημα αξιόπιστο, αξιόλογο, με καλή ποιότητα κατασκευής. Προσφέρει και USB 3 θύρα, όπως είδαμε, επίσης συνδεσιμότητα σε άλλες πηγές, και πιο παλιές και πιο καινούργιες, με τη VGA και με το HDMI του. Επίσης έχει το Bluetooth, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, οπότε είναι ένα στο μέσο όρο μηχάνημα, ούτε τρομερά καλό, ούτε τρομερά χάλια, συναντάει περίπου στο μέσο όρο. Το καλό, είπαμε και το ξαναλέω μια τελευταία φορά, είναι ότι μας προσφέρει μια πάρα πολύ καλή οθόνη σε απόκριση, μια πάρα πολύ καλή και εξωπρεπή οθόνη σε απόκριση, και επίσης μας προσφέρει τα Windows τα Pro, τα οποία Windows Pro, αν θέλαμε σε ένα tablet, δυστυχώς θα έπρεπε με τις συνεισχύουσες τιμές να δώσουμε πάνω από 500-600 ευρώ για ένα tablet τέτοιες οθόνης περίπου. Γράψτε μου τα σχόλια σας από κάτω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab Wind εδώ στη Μύρινα που με άφησαν να το δοκιμάσω και να δω αν είναι όντως αξιόλογο, αξιόπιστο, και να πάρω μια εικόνα και να σας το δείξω και εσάς. Εγώ προσωπικά, αν θα το έπαιρνα το συγκεκριμένο και μου αρέσει, μπορεί μεν να μου το έδωσαν τα παιδιά να το δω, αλλά δεν πρόκειται να χαϊδέψω κανενός τα αυτιά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θα το έπαιρνα κυρίως για την οθόνη του, για τίποτα παραπάνω, για τίποτα παρακάτω, για την οθόνη του και για τα Windows 8.1 σε συνδυασμό με αυτή την οθόνη. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, επίσης έχει πάρα πολύ, είπαμε, τα χρώματά του, και ίσως να το έπαιρνα μόνο και μόνο για αυτό, για αυτή την υπέροχη οθόνη που έχει. Αλλά σίγουρα εγώ, αν το έπαιρνα στα χέρια μου, θα του πετούσα μέσα ένα SSD και άλλο ένα kit με 2 GB RAM, ώστε να το ανεβάσω και να το φτάσω στα ύψη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μπαίνετε στην παρέα του Check Tech Now σιγά σιγά και γινόμαστε όλοι ένα, και μου γράφετε σε όμορφα σχόλια, μου με ρωτάτε πολλοί από εσάς. Είδα ότι πολλά παιδιά πήγανε, άκουσαν, ήταν τα reviews που έκανα, τα unboxing, τους άρεσαν προϊόντα και πήγαν και τα πήραν και αυτά, και μου λένε τις εμπειρίες τους, κάποιοι θετικές, κάποιοι αρνητικές. Λοιπόν, θέλω να μου λέτε, να με ρωτάτε οτιδήποτε απορία έχετε, θα προσπαθώ σε όλους να απαντάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήμουν Απόστας, Check Tech Now, και ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, και θα ήθελα για μια τελευταία φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από το PC Lab Wind LIMNOS που μας τροφοδοτούν με αυτά τα προϊόντα, και μπορώ και σας τα δείχνω και σε εσάς και τα δοκιμάζω και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.